τα βραδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μια απίστευτη συνεργασία για μένα. Αποδείχθηκε και ο Γιάννης όπως τον περίμενα και όπως τον λέει όλος ο κόσμος το καλύτερο παιδί. Το είδα και εγώ έμπρακτα, δηλαδή από συμπεριφορές, από συνεργασία, από χειρία, από όλα. Εγώ πάνω. Μία ακόμα σεζόν που έχει μεγάλη επιτυχία για σένα. Εγώ ξέρω το φόρο. Πάντα έτσι να είναι. Τα επόμενα σχεδιά σου ποια είναι? Θα κάνω μια αποχή από την Αθήνα, γιατί τραγουδάω τόσο καιρό συνεχόμενα. Αλλάζω τα σχήματα το ένα μετά το άλλο, χωρίς σταμάτημα. Ένα τρίμηνο τουλάχιστον δεν θα είμαστε μαζί, από Σεπτέμβριο θα ευχαριστώ ξανά μαζί στην Αθήνα. Για αυτούς τους τρεις μήνες θα κάνω το δίσκο μου. Πρέπει να βγάλουμε για μια τραγουδία. Από Δευτέρα κυκλοφορεί και το τραγούδι που είχε τώρα στο Γιάννη Πλούταρχο. Πού γράψε τη Γιάννη, ναι. Να το πει ο Γιάννη μου, λέγεται η κυκλοφορία από Δευτέρα. Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ μπαίνω ήδη στο στούντιο και ηχογραφώ τα νέα μου κομμάτια. Διακοπές θα κάνεις? Εντάξει, λίγο θα ξεκλέψω κανένα τρίμα, έτσι να κάνω κάποιο διόγραφο. Την τελευταία μέρα στο θέατρο, στην προηγούμενη συνεργασία σου, σου πετάγανε παπλώματα, μαξιλάρια που σχολιάστηκε. Εντάξει. Ο καθένας όπως νομίζει. Όταν είναι, όταν έχει να κάνει με τη χαρά του άλλου και το κέφι του και εκείνες τις ώρες της πρωινές και τα λοιπά, άλλες ακραίες εκδηλώσεις, έτσι θαυμασμό έχουν υπάρξει? Δεν έχω να θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο. Τουλάχιστον δεν έχω να θυμάμαι κάτι που να με πείραξε ποτέ. Όλα μια χαρά είναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είναι. Νύχτα δουλεύουμε, τις νύχτα στα καμώματα λέει, τα βλέπει η μέρα και γελάει.